Πέντε γιατροί καταδικάστηκαν για λαθρεμπορία ανθρωπίνων οργάνων με ποινέ έω και 8 ετού κάθριξη. Το δικαστήριο που έχει ιδρύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κόσοβο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι είναι μέλη διεθνού κυκλώματο παράνομων μεταμοσχεύσεων οργάνων, η δράση του οποίου εκτείνεται από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έω τη Βόρεια Αμερική. Το κύκλωμα έχει προχωρήσει σε πάνω από 30 παράνομε λήψει και μεταμοσχεύσει νεφρών. <Συκλώμα> Παρά το ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια να ξεπεραστούν και να απονεμηθεί δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση, Όπω είναι η αποζημίωση των θυμάτων και η σύλληψη των φυγόδικων υπόπτων, α ελπίσουμε ότι η σημερινή απόφαση θα επιφέρει το αίσθημα τη δικαιοσύνη και τη ασφάλεια στα θύματα, ανέφερε ο κατήγορο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δότε στρατολογούνται ένα διαμοιβή 15.000 ευρώ από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενώ οι ασθενεί καλούνται να πληρώσουν ακόμα και 100.000 ευρώ για μία επέμβαση. Ο Ισραηλινό εγκέφαλο του κυκλώματο και ένα ακόμα Τούρκο γιατρό δεν έχουν προσαχθεί ακόμη ενώπιον τη δικαιοσύνη.